όσον αφορά τη σημερινή μέρα, θεωρώ ότι αυτό που έγινε εδώ πέρα με το να βάλουμε μια τιμητική πλακέτα είναι το ελάχιστο για το θάνατο του Δημήτρη. Το λέμε αυτό γιατί. Γιατί θέλουμε σαν αρνητική πείρα οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα έρχονται εδώ πέρα και τα επόμενα χρόνια, γιατί και μετά από εμάς θα υπάρχει, να ξέρουν ότι αυτό το λιμάνι δεν χτίστηκε μόνο από τον ιδρώτα μας και από τον κόπο μας, αλλά έχει ποτιστεί και από το αίμα συναδέλφων. Οπότε θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που έπρεπε να κάνουμε, κυρώντας και την υπόσχεσή μας, θα πάρουμε όλα τα μέτρα εκείνα για να μην ξαναθρυνήσουμε νεκρό. Ένα από τα βασικά καθήκοντα τα οποία έχουμε να κάνουμε όσον αφορά στα μέτρα αυτά και στις βασικές διεκδικήσεις μας είναι να τελειώσουμε μια και έξω και το ζήτημα με την εφαρμογή του νόμου για τα βαρέα. Το λέω αυτό γιατί και τώρα που έγινε η συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, εντάξει, χωρίς να πούμε σε φανφάρες οτιδήποτε, είπαμε τα εξής. Σαν κατεμένα κορμιά στο λιμάνι και στη ζώνη, σαν κατεμένα κορμιά στους ναυτεργάτες και στα ρημουλκά, υποσκάπτουν και πάνε να μην εφαρμόσουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εμείς έξω από τα βαρέα. Νοσοκομεία δεν υπάρχουν έτσι όπως τα έχουν κάνει οι κυβερνητικές πολιτικές όλο αυτό το χρόνο. Τους είπαμε πολύ ξεκάθαρα ότι αν δεν λυθούν τα προβλήματα αυτά και δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα πένε δίκαια. Από εδώ και πέρα, είτε είναι τραυματίας, είτε είναι με επαγγελματική ασθένεια, είτε στη χειρότερη περίπτωση τύχει να έχουμε νεκρό, από εδώ και πέρα τους πηγαίνουμε στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή, Φερρυππίν, είναι εδώ πέρα ο Παναγιώτης που είναι, να το πίσω, λοιπόν, ο οποίος έχει βγει από χειρουργείο. Έχουμε τον Πέτα που έχει βγει από χειρουργείο. Έχουμε το Σταύρο τον Μπούκι που έχει βγει από χειρουργείο. Και είμαστε στην Ελλάδα η χώρα που έχουμε μηδέν επαγγελματικές ασθένειες ό,τι και 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτό παραμύθι θα τελειώσει. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια άλλη φάση των εργαζομένων, στο λιμάνι του Πειραιά συνολικά. Δεν μπαίνει μόνο από τη λιμενεργάτη Κόσκο. Έχουμε τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στην ΟΦΕ. Έχουμε τους μεταλλεργάτες, έχουμε τους ναυτεργάτες, έχουμε στα ρημουλκά. Και εδώ πέρα πρέπει με το συντανισμό αυτόν, ο οποίο φαίνεται ότι έχει χτιστεί με δεσμούς αίματος και αλληλεγγύης, το επόμενο διάστημα να τους ανοίξουμε. Γιατί το λέω ξανά, έχουμε δώσει ένα λόγο ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε ξανά να έχουμε στα χέρια μας νεκρό. Αυτό όμως δεν γίνεται με ευχολόγια, αυτά λύνονται στην πράξη. Άρα με βάση τέτοια βασικά αιτήματα, το οποίο δεν μπαίνει τώρα θέμα αν είναι δίκαιο ή άδικο, θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Και το λέω αυτό γιατί ήδη και από τη συνάντηση φαίνεται ότι άσχετα και με την απεργία σε 9 Νοέμβρη που είναι πανελλαδική, πανεργατική και πρέπει ξανά να νεκρώσουν τα πάντα, λοιπόν, πιθανόν να υπάρχουν και νέες μορφές κλιμάκωσης για αυτές τις αιχμές. Θα προχωρήσουμε και σε γενική συνέλευση του Σωματείου τις επόμενες ημέρες για να βάλουμε το περιεχόμενο, το έχουμε, για να δούμε τις μορφές πάλι που θα βάλουμε μπροστά.